Καλησπέρα και από μένα. Είμαι μέλος μιας Επιτροπής Αγώνα, βγαλμένη μέσα από διαβούλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, που αντιτίθεται στη δημιουργία μιας θαλάσσιας βιομηχανικής περιοχής σε όλη την ακτογραμμή του Δήμου μας, που αρχίζει, για όσους ξέρουν από εσάς καλά, από το Πλατιγιάλι, τον κόλπο του Αστακούτη σε χιλιάδες νήσους, που φράσουν, όπως έλεγε και ο δάσκαλος, ο Λάμπρος, ο Πιτσούλιας, ερμητικά τον κόλπο του Αστακού, την Ίσο Κάλαμο και το μεγαλύτερο μέρος, το παράκτιο από Αστακό μέχρι Μύτικα, που σίγουρα δεν νομίζω να υπάρχει εδώ το Λακαρνάνας που δεν το έχει περάσει, δεν το έχει κολυμπήσει, δεν το έχει χαρεί. Αγαπητοί φίλοι, η επιδότηση των υδατοκαλλιεργειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιδότηση της απόσυρσης των μικρών αλλιευτικών σκαφών γέμισε κάποτε με πολλά λεφτά τις τσέπες επιτίδιων μεσαζόντων, μελετητών αλλά και κρατικών λειτουργών. Και επιμένω στον κρατικών λειτουργών. Το δολοφονικό όμως όπλο που αποτελείωσε τον αλλιευτικό τομέα της χώρας μας, όπως εξάλλου και τον αγροτικό, που σίγουρα σαν το Λακαρνάνες το ξέρουμε, ήταν η κοινή αγροτική πολιτική, η λεγόμενη ΚΑΠ. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν για αυτό το φονικό ήταν η επιλεκτική χρηματοδότηση ατόμων, η μετέρων δηλαδή, η πρωτόγνωρη πολυνομία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είναι μη προσεγγίσιμα στο μέσο πολίτη επενδυτή τα προγράμματα αυτά, και τρίτον και σημαντικότερο, η απαξίωση στην τοπική κοινωνία και στα θέλω της. Έτσι, με τις αθρώες εισαγωγές αλλιευμάτων αποτελείωσαν τον αλλιευτικό τομέα. Σήμερα, με τη δημιουργία περιοχών ολοκληρωμένης οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, όπως την εκαλούν ΠΟΑΗ, θέλουν να παραδώσουν τις ακτές του Δήμου μας σε, και τόσο της θαλάσσιας περιοχής αλλά και τις χερσαίες εκτάσεις βορρά στις ορέξεις επιχειρηματιών του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας με δικές τους μελέτες. Όχι με χωροταξικά δηλαδή, τα οποία το ίδιο ελληνικό κράτος έχει θεσμοθετήσει. Έχει δώσει το δικαίωμα σε επενδυτές με δικά τους σχέδια, με τη δικιά τους βουλή, να καταλάβουν όλο το θαλάσσιο αλλά και το χερσαίο μέτωπο του Δήμου Ξηρομέρου. Φανταστείτε λοιπόν να θέλει να φτιάξει μια χερσαία βιομηχανική περιοχή το κράτος και να αφήνει έναν επιχειρηματία να καταστρώνει αυτό στα σχέδια στη στεριά. Πρόκειται για 41.000 στρέμματα. Εκείνο, αγαπητοί φίλοι, όπως το ΚΚΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών ότι το κεφάλαιο δεν βιάζεται, έχει μέθοδο, έχει υπομονή και επιμονή για να πετύχει τις επιδιώξεις, εμείς σαν Επιτροπή έχουμε να σας πούμε ότι με σύμμαχο στον αγώνα μας τους φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που επανειλημμένα έχουν δια του γραμματέα εκφράσει τη στήριξή μας, τους πληροφορούμε ότι είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, με θέληση και με πείσμα και θα ακυρώσουμε στην πράξη κάθε σχέδιο το οποίο είναι ενάντια στα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής αλλά και των εργαζομένων. Ζητάμε, για να κλείσω την τοποθέτησή μου, από την πολιτεία να αποσύρει τον φάκελο το διοικητικό που αφορά την ίδρυση αυτής της εντός εισαγωγικών λεγόμενης περιοχής ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Ζητάμε πριν το ειδικό χωροταξικό, γιατί έτσι το αποκαλούν, ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες, τη στιγμή κατά την οποία δεν προηγείται κανένα γενικό. Δεν έχουμε δηλαδή στην Ελλάδα το γενικό θαλάσσιο χωροταξικό και έρχονται να θεσπίσουν το ειδικό. Δηλαδή δεν έχουμε σχέδιο πόλης, αλλά μπορούμε να χτίσουμε σπίτια. Δεν έχουμε πολεοδομικό, για όσους είναι μηχανικοί, έχουμε όμως ρημοτομικό.
Αυτό ζητά να κάνουν. Και τέλος, να πάψουν να απαξιώνουν τη λαϊκή βούληση, τα θέλω και τα πιστεύω για την ανάπτυξη της περιοχής των ίδιων των κατοίκων. Να προηγηθεί λοιπόν το τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό, που μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει όρους και κανόνες, τουλάχιστον να εφαρμόσουν με το γράμμα του νόμου αυτά τα οποία διατείνονται. Να γίνει πρώτα το τοπικό χωροταξικό σχέδιο του Δήμου, που εκεί θα εκφραστεί η βούληση των κατοίκων, γιατί θέλουν πρώτα την περιοχή τους. Να γίνει το γενικό θαλάσσιο και τέλος ας έρθουν να χωροθετήσουν τις μονάδες αυτές εκεί που πραγματικά, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αρνητές, θέλουμε να μαζευτεί αυτή η κατάσταση, δεν θέλουμε όμως με τον τρόπο τον οποίο μεθοδεύουν για την περιοχή μας. Τέλος, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εκ μέρους της Επιτροπής και προσωπικά και το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, αλλά και τον Βουλευτή για το Λοκαρνανίας, τον Νίκο Παπαναστάση, που πραγματικά είναι η μόνη πολιτική δύναμη, σας πληροφορώ, που μέχρι στιγμής, ίσως και κάποιοι, βεβαίως και κάποιοι άλλοι, βέβαια είναι ξενοβοληθήκες, που πραγματικά αφιέρωσαν και αφιερώνουν και θα αφιερώσουν, όπως δείχνει, τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, αν σας κούρασα.